Ο Γιώργο Τσουκαλά είναι ξανά σήμερα στο Υγεία Παναπόλα, διότι η πιεσοθεραπεία. Γεια σου, Γιώργο μου πάλι. Γεια σου, Φωτεινή. Ακιουπρέσου. Είναι τα ίδια ακριβώ σημεία που είναι του βελονισμού, απλώ ασκούμε πίεση και είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, αποδεικνύεται μέσα από πάρα πολλέ μελέτε. Ακριβώ. Αυτό μα δείχνουν και η ανασκόπηση αυτή που είδαμε, όλη αυτή η έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία ναι. 50 χρόνια αποδεικνύει ότι για μία σειρά από παθήσει, όπω μυοσκελετικές που δείξαμε χθε, αλλά και άλλε παθήσει, μπορεί να βοηθήσει η πίεση αυτών των σημείων. Εμεί θα το ξανακάνουμε το θέμα. Σήμερα, όμω, θέλω να εστιάσουμε στο, στου πόνου περιόδου που ταλαιπωρούνται πάρα πολλέ γυναίκε, 8-9 στι 10. Και στον πονοκέφαλο, mm -hmm. άλλο μεγάλο θέμα, στο οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματική η πεσοθεραπεία, θέλω να επαναλάβουμε το μηχανισμό δράσης, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να πιέζουμε το δέρμα και να α, 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 φεύγει ο πόνος που νιώθουμε. Σήμερα ας πούμε για τις γυναίκες... Πόνους περίοδου και πονοκέφαλο. Να το εξηγήσουμε λίγο, Γιώργο μου. Είπαμε ότι τα σημεία βελονισμού, τα σημεία που πιέζουμε, είναι σημεία με αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα που σημαίνει ότι αναδύονται κάποια νεύρα, υπάρχει ένα αγκιονευρόδε δεμάτιο. Γι' αυτό και στέλνει ένα ισχυρό ναι. σήμα, το οποίο ισχυρό σήμα μπορεί σε επίπεδο νοτιαίου μυελού, σε επίπεδο σπονδυλικής στήλη, ναι. να κλείσει την πύλη του πόνου αυτό που είπαμε, καθώ είναι τέσσερι φορέ ταχύτερη τα σήματα τη πίεση από τα σήματα του πόνου. Καθώ επίση και να έχει επιδράσει στον εγκέφαλο, Αύξα και στον άξονα υποθάλαμο που και Και τι ορμόνε που σχετίζονται με τον πόνο. Μπράβο. Αυτά αυξάνει και τη με φλεγμονή. λίγα λόγια. Γιατί με η το... πίεση, αυτό μα είπε το συγκλονιστικό Γιώργο Σουκαλάχιστερ, τρέχει τέσσερι φορέ περισσότερο από ότι τρέχει ο πόνος σε σχέση με, Α, τε... με τα νεύρα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν μιλάμε για ε, ενδοκρινικέ αλλαγέ mm. το αυτή. Καθώ Βα... συνδέεται, υπάρχουν συνέπειε. Βάλε τη με μάσκα βάλε νεύρα. για να δείξουμε καταρχήν την πιεσοθεραπεία για του. ξαπλωνώ. Για τους Ακριβώς. Είναι σημεία που έχουν μελετηθεί Μάλιστα. πάρα πολύ όλα ναι. αυτά τα χρόνια. Και, ε, στο πόδι. Ακολου... Βρίσκονται στο πόδι. Μπράβο. Ε, τέσσερα δάχτυλα πάνω από το έσω σφυρό ναι. είναι ένα σημείο εδώ. Πόση ώρα πιέζουμε. Πιέζουμε, κάνουμε χειρισμούς πίεσης για περίπου ένα λεπτό. Μπορεί να υπάρχει μία ήπια ενόχληση μέσα. Θέλετε με... να το φέρω, κύριε Ζερβέ. Συγγνώμη, για να φαίνεται Γιώργο. Πολύ ωραία. Ακριβώ. Κάνουμε μία ήπια πίεση για περίπου ένα λεπτό. Ναι. Είναι αρκετή αυτή η πίεση που κάνουμε για ένα λεπτό και μάλιστα σε αυτό το σημείο, καθώς επίσης και πιο ψηλά σε αυτό το σημείο, ναι. έχει αποδειχθεί ότι περισσότερο από δύο ώρες μετά την εφαρμογή αυτή τη πίεση, διατηρούνται αυτά τα παυσίπονα αποτελέσματα. Θέλω να δούμε την κάρτα. Mm -hmm. ε, την κάρτα, διότι την έχουμε να τη δούμε και στο video wall. Δηλαδή, αρκεί. Μη... Κοιτάξτε τώρα, πώ πιέζει ο Γιώργο Τσουκαλά. Ένα λεπτό στο συγκεκριμένο σημείο κυκλικά και ένα Πολύ λεπτό στο ωραία. άλλο. Και τα αποτελέσματα, δηλαδή η μείωση του πόνου, το βλέπετε εδώ. Αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου αλλά και του στρε στην περίοδο είναι μέχρι και τρει ώρε. Είναι δύο με τρει ώρε μετά την εφαρμογή. Απλώ και μόνο Αφελώς. με αυτή την πίεση. Ε. Απλώ και μόνο με αυτή την πίεση σε κάποια ειδικά σημεία που μεταφέρεται το σήμα για μέσω του ισχυακού νεύρου προ τον εγκέφαλο. Ωραία. Να πούμε και για το μονοκέφαλο Να πούμε που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πάρα Πες. πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν σημεία που θα πιέσουμε. Ναι, εδώ. Α, να καθίσω. Πάμε έτσι? Να, μπορούμε να καθίσουμε. Ωραία. Ναι. Σημεία στη βάση του κρανίου. Έτσι. Ε, δεξιά και αριστερά. Ε, από... Θέλω να κρατάω τα μαλλιά. Μπράβο. Έλα. Δεξιά και αριστερά από τη σπονδυλική στήλη. Αυτά τα σημεία στη βάση του κρανίου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι από το επίπεδο του δεύτερου ευχενικού σπονδύλου ξεκινούν κάποια νεύρα. Ναι. Το έλασον νυνιακό νεύρο ναι. και το μείζον νυνιακό νεύρο. Οπότε δεν είναι τυχαία σημεία. Είναι σημεία που υπάρχει ένα αγκαιονευρό δεμάτιο. Πιέζω κατά τον ίδιο τρόπο. Κυκλικά. Τυκλικά. Μπράβο, ασκώ μία πίεση. Υπήρχε μία πίεση. πίεση. Μην νομίζει ότι βάζει μεγάλη δύναμη ο Γιώργο. Ωραία, ναι. δεν κάνω μια πιεση Ήπια πιεση μην νομιζει οτι βαζει μεγαλη δυναμη ο Γιώργος. ωραια δεν κανω μια θορυβοδη αναπαραγωγη των συμπτωμάτων σε καμία περίπτωση. Ναι. Οπότε πιέζω αυτό το σημείο και μπορεί να σε εκπαιδεύσω να κάνει την ίδια πίεση. Α, με του αντίχειρε. Ναι. Στο σπίτι, μόνοι σου και να εφαρμόζει κυκλικά. Αυτό ε, είναι η βάση του κρανίου επί τη ουσία. Εδώ, ναι. ε. Στη βάση του κρανίου. Βάση ένα κρανίου. λεπτό κυκλικά. Πιέζω ένα λεπτό κυκλικά και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία δεξιά-αριστερά που εκπαιδεύουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον πόνο. Μάλιστα. Θε, να πούμε και λίγο παραπάνω για τον πονοκέφαλο. Εκτό από τα σημεία εκεί. Α, θα μου κάνει αυτό με το φωτάκι, ε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, να... είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για τον πονοκέφαλο. Είπαμε τα σημεία αυτά είναι σημεία με αυξημένη ηλεκτρική αγωγημότητα. Δηλαδή, μπορεί εδώ να μην βλέπω να ανάβει το φωτάκι. Ε, έλα, έλα. έλα, έλα. Συγγνώμη, συγγνώμη, πιο πίσω, κύριε Ζορμέ. Εντάξει. Εδώ, για παράδειγμα, παρατηρώ ότι δεν ανάβει το φωτάκι, αλλά δεν είναι ένα σημείο ναι, βελονισμού. Ναι. Έτσι, υπάρχουν, ωραία, εδώ για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικά σημεία, όπως ψάχνουμε εδώ να βρούμε το σημείο να του βελονισμού. Να το, εδώ. άναψε. Ε, ε, θέλεις να το γυρίσεις λίγο προς τα εκεί για ναι. να φανεί. Βρες το πάλι. Ωραία, εδώ. Να το. Εκεί ανάβει το φωτάκι. Βοτα... Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι το σημείο που αναδύεται το νεύρο, το η πίεση σε αυτό το σημείο θα δώσει ένα πολύ μεγάλο ερέθισμα στο νευρικό σύστημα mm. για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να έχουμε αυτή την απάντηση. Στο, Για τον πόνο. Στο, να φι, στο να αντιμετωπιστεί αυτό ο, ο πραγματικά ο πόνος ο, ο που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Ε, τι, σε αυτό το σημείο πάλι πιέζουμε. Σε αυτό το σημείο πιέζουμε και μάλιστα μπορούμε να το κάνουμε χαρακτηριστικά. Μου, κατά αυτόν τον τρόπο πώς, τοποθετώ τον αντίχειρα επάνω, εδώ, τοποθετώ το δίκτυ κάτω, οπότε ναι? μπορώ να ασκώ μία κυκλική πίεση. Πώ, Γιώργο. Ωραία, κατά έτσι? αυτόν τον τρόπο ναι, ασκώ μία κυκλική πίεση. Αυτό... Ακρι... Σε αυτό το σημείο δεν ωστό, όχι, ο, όχι εδώ. είναι ο πρώτο Ωραία. Ο πρώτο μεσώστεο μη. Ακριβώ. Ναι. Και αντίστοιχα μπορώ στη συνέχεια, χωρί να αλλάξω λαβή, ναι. με αυτόν τον τρόπο, να κάνω το αντίθετο σημείο. Α, α το πα έτσι. Ακριβώ. <laughs> <laughs> Οπότε. Μα είπε μπορώ τρόπο. Με την ίδια ναι. λαβή. Α, έτσι. Ναι. Ε, είναι τα δύο σημεία στα χέρια. Χε... Συγγνώμη, πρέπει και εδώ και στα χέρια. Ναι, πρέπει να, πρέπει να πιέσουμε οπωσδήποτε και στα χέρια. Ναι. Πρέπει να πιέσουμε και η ποινιακά. Καθώ και στο κέντρο. Που? και στο κέντρο πάνω στην, στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο, χωρί να πονάμε, χωρί να έχουμε αναπροηγωγή συμπτωμάτων. Πώ θα το βρούμε, Γιώργο, εκείνο το σημείο. Καθώς ε, θες να το δείξουμε. ας το δείξουμε, έχουμε χρόνο. Πώ να στρίψω. Έτσι, Εκεί, να καθίσω. Ναι. περίμενε Περίμενε, περίμενε, Ωραία. περίμενε. Περίμενε. Στο, σηκώνω, σου σηκώνω τα μαλλιά. Καθώς κατεβαίνω από το κρανίο, ναι. ουσιαστικά την πρώτη οστική προεξοχή που συναντώ είναι η ακαθόδη απόφαση του Α2. Είναι ο δεύτερο αυγενικό σπονδύλος, ναι. Όπου δεξιά και αριστερά από το δεύτερο αυγενικό σπονδύλο είναι αυτά τα, τα νεύρα που λέγαμε ναι. που είναι υπεύθυνα για τον πονοκέφαλο. Ναι. Οπότε έχει αποδειχθεί και μάλιστα έχουν γίνει, ναι. γίνει μελέτε ότι πίεση σε αυτό το σημείο προκαλεί μία περαιτέρω χαλάρωση σε κάποιου μικρού μύε ναι. στη βάση του κεφαλιού, κάποιου λοξού κεφαλικού, μέσα στου οποίου παγιδεύονται αυτά τα νεύρα το μίζων και το ελασονιακό νεύρο. Άρα μας είπες τρία σημεία για το μονοκέφαλο, Ατρίβως. έτσι. <laughs> τα, τα δύο σημεία είναι εδώ, είπαμε, και τα άλλα στη χέρια. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.